την έρωτα. Τρόμαξε, ρε φίλε. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, κάτσε να φτιάξει την κάμερα. Όχι, λάθος. Τα ξέρω, γελάσω. Λοιπόν, παιδες, σήμερα, σε αυτή τη σωτήρια μέρα που μαζευτήκαμε εδώ πέρα, τον Γιώργο τον Καλαγάνη. Δύσκολη μέρα. Δεν τα καταφέραμε. Δύσκολη μέρα, γιατί προηγηθήκαν οι μέρες του 15 Αύγουστου που είναι πολύ σκότωμα στη δουλειά. Για όλους μας. Αυτό τους έκανε διακοπές, βέβαια. Το λες και διακοπές. Περίπου διακοπές, τέλος πάντων. Βρεθήκαμε εδώ πέρα σήμερα για να ενώσουμε τα θεσμά. Ένα σοβαρό βίντεο δεν μπορεί να κάνουμε, ρε φίλε. Ρε μαλάκα, με δίκα, πάμε ξανά. Κάτσε, θα πω ποιος είναι μέσα. Μέσα έχουμε ιδιαίτερο καλεσμένο σήμερα. Πάμε να το δείτε. Έχουμε αυτόν εδώ. Τούτον εδώ. Οπ. Γεια σας, ρε παιδιά. Χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια και ζαμάνια, ρε μαλάκα. Έχω καιρό να τους δω. Πάμε ξανά. Ας τα βάλουμε στα bloopers. Λοιπόν, χρόνια και ζαμάνια, λέει. Τέσσερα, επ. Λοιπόν, σήμερα έχω σε εργαστήριο special guest star. Ποιο είναι? Έχω τούτον εδώ. Οπ, να τους. Επ. Οπ. Οπ. Τι κάνω. Λοιπόν, έχουμε τραβήξει αυτό το στιγμιό του 4-5 φορές. Αυτή είναι η τελευταία, δεν με νοιάζει θα βγει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, είστε ο Γιώργος πάλι. Δοκιμάζουμε καλάμια. Μας έχει φέρει πράγματα για να μας δείξει πολλά. Έτσι, έχει παλαβωθεί όλη η παρέα με τα καλάμια που έχει φέρει. Έχουμε πολλά πράγματα στη σκαριά. Αλλά επειδή ήταν δύσκολες αυτές τις μέρες με πολλή δουλειά εδώ πέρα στη Λέσβο, ειδικά εκεί που δουλεύουμε εμείς, είπαμε να χαλαρώσουμε λιγάκι, να αφήσουμε πίσω τα πολλά πολλά σχέδια. Ήρθε ο Τζόρτζ σήμερα να φτιάξουμε, αφού αυτός μας έφερε καλάμια, εγώ θα βάλω τα τεχνητά και θα πάμε ψάρεμα. Φτιάξουμε λοιπόν από ένα τεχνητάκι. Αλλά δεν θα βάλεις εσύ τα τεχνητά, θα φτιάξω και εγώ τεχνητό. Θα φτιάξει και αυτό το τεχνητό. Το ακούσατε, έτσι, εγώ δεν ευθύνομαι. Θα φτιάξουμε λοιπόν από ένα τεχνητό. Θα τα σχεδιάσουμε εδώ από το μηδέν, θα σας δείξουμε και πώς θα το κάνουμε. Το τεχνητό εννοώ. Παιδιά, δεν έχουμε πιο την πείρα, να ξέρετε. Είμαστε καθαροί. Τίποτα. Δεν έχουμε νερό. Η γυναίκα μου έφευγε τώρα, η Κατερίνα εδώ. Νεράκι. Νερό και λίγο άζαξ. Νερό. Αυτό είναι το μυστικό. Σνιφάραμε λίγο άζαξ. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η γυναίκα. Καλό, θα δεις τι είναι τώρα γη. Μυτιά με άζαξ. Μαλάκα, τι λέμε στον κόσμο. Λοιπόν, θα φτιάξουμε λοιπόν από ένα τεχνητό, από την αρχή, ο Θεός και η ψυχή μας βέβαια, το τι θα βγει και θα το challenge θα είναι να Κυριακή που άμα πάνε όλα καλά και πάμε ψάρεμα, να βγάλουμε ένα ψάρι με αυτό το τεχνητό. Τώρα κάτι καλό θέλουμε, έτσι. Θα το κάνουμε challenge ή συνεργατικό, και αν το κάνουμε challenge πρέπει να βάλουμε για ένα... κάτι, ας πούμε, πρέπει να... Ένα δώρο. Κοίτα, λοιπόν, θα φτιάξουμε από ένα τεχνητό. Αυτός θα βγάλει το καλύτερο ψάρι, δεν θα κεράσει. Δεν θα κεράσει. Ποιος θα κρίνει το καλύτερο ψάρι? Κάτσε ρε Γιώργο, με ένα μελανούρι, με ένα, ξέρω εγώ, 23 εκατοστά, 30, 40, ξέρω εγώ. Μισό μέτρο μελανούρι και εσύ πιάσεις τώρα την μπέρκα, κάτσε να πούμε. Προδιαγραμμένο το έχεις. Ωραία. Τα πράγματα και των πραγμάτων. Ή μάλλον μπορεί να αφήσουμε τα παιδιά. Αλλά μέχρι να κρίνουν τα παιδιά, και με κεράσει εμένα το χρόνο. Γι' αυτός φίλε, μας εγκλητώσε το κέρασμα. Όχι φίλε, κοίτα, θα είναι ο Νικολάη μαζί μας.
Ωραία. Θα κρίνω ο Νικολάη. Μέσα. Εντάξει. Μην του κάνει κανένα πεντάρικο, γιατί θα είναι λίγο επιρρεπή. Δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε να περάσουμε καλά. Βγάλουμε, να δούμε, φτιάξουμε ένα τεχνητάκι εδώ πέρα. Περάσει η ώρα, πούμε τα νέα μας. Ό,τι μπορούμε από τη διαδικασία θα το τραβήξουμε σε βιντεάκι. Ό,τι δεν μπορούμε, σχορνάτε μας. Μην μας στείλετε το τσεκ ολόκληρο, στείλτε μας το μισό. Πάμε να περάσουμε καλά και δούμε τι θα βγουν από τα τεχνητάκια. Έχει πλάκα. Φτιάξε ένα τεχνητό, πας για ψάρεμα. Ωραία. Να περάσουμε καλά. Να ξεχάσουμε λίγο τα σχέδια τα μεγάλα που κάνουμε με τον Γιώργο. Αν έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε άλλο challenge. Θα σε βάλω αυτή σαν καλά να πάμε για ψάρεμα. Το έχει φυλάσει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Είμαστε στο εργαστήρι. Με όλα μας τα έτοιμα είναι εδώ τα πραγματάκια μας, από τους αερογράφους μέχρι τα τρυπάνια, τα πριόνια. Καμός. Θα βάλουμε και λίγη μουσικούλα για να ξεκινήσουμε. Βαριές. Παιδιά, βιομηχανική κατασκοπία. Φύγε φίλε. Φύγε φίλε. Τι θα γίνει τώρα. Με αυτά τα σχέδια θα μας τα κλέψει μαλάκα η NASA όταν κλέψει τα σχέδια. Και η ντου, σε έδωσε ήδη χρώματα. Καλό, ε. Λοιπόν. Τώρα τι θα φτιάξεις. Φίλε, θα φτιάξω ένα τεχνητό. Ναι, τι δεν είναι. Λοιπόν, λέω να κάνω ένα πενσιλάκι. Και εγώ πενσιλ θα κάνω. Ένα πενσιλ για Twitcher. Ναι. Γύρω στα 5 γραμμάρια θέλω να προσπαθήσω να μου βγει κάπου εκεί. Με ένα σχετικό αργό βύθισμα. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε τώρα, γιατί δεν ασχολούμαι και πολύ με το αντικείμενο. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Εντάξει, ναι. 5 γραμμάρια πόσα εκατοστά. Θα δούμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα βγει. Τι υλικά έχουμε αυτά, θα μου πεις λίγο τα δούμε, εντάξει, θα ναι. Το πάμε για λίγο σχεδιασία, χαλαρά. Για 5 γραμμάρια θες να είναι εκεί 4, θέλω στα 4-5-6 εκατοστά αναλόγως και τι βάρος θα βάλουμε μετά. Το οποίο είναι λίγο ευθεία στο κούτελο. Και στην ουσία θέλω να μπει εδώ ο κρίκος. Καταλαβες. Oh. Δηλαδή θέλω να κουλυμπάει λίγο με τη μούρη κάτω. Ζώζεις μου δύσκολα πράγματα, δεν το ξέρω, δεν το έχω. Θα το δει ποτέ. Μπορεί να μην κουλυμπάει καν. Το πολύ μου λέει, το δώσω δικό μου. Κοίτα, και να μην κουλυμπάει πρέπει να βγάζεις ψάρι με αυτό, για να πω να πηγαίνει. Μιλάμε για μεγάλη πείρα τώρα. Για το τέτοιο εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω ξαναφτιάξει τέτοιο, εγώ θα πάω. Κάτι που έχεις να κάνει. Το σχεδιάσαμε. Ναι, θα σχεδιάσουμε. Πρώτα βέβαια να σχεδιάσουμε. Για, είμαι γρήγορος, ε. Άσε, εγώ θα είμαι πιο αυτό, γιατί δεν τα ξέρω. Θα φτιάξω ένα... Τι δεν ξέρεις μας δουλεύεις, Τυρίκο, εσύ... Δεν μπορώ να υπολογίσω τις... Θα φτιάξω ένα 6 εκατοστά. Να είναι πιο κλασικό. Μπορεί να μην τον πετύχουμε την πρώτη. Τι μα, τη γράφεις, τι κάνεις. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Σαν τη γράφω. Καμία σχέση. Πολύτως καμία σχέση. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, αυτό το πράγμα. Δεν θα το έχω εγώ. Εδώ πέρα, θα μπει εδώ. Τώρα αυτό είναι πολύ πρόχειρο, εντάξει θα το... Δεν μου πολύ αρέσει, αλλά... Ξέρεις, επειδή βγήκε έτσι... Θα το παλέψω. Αυτό μπορεί να το ισιώσω εδώ πέρα λιγάκι, να το κάνω... Κάτσε να κάνω ακόμα μία προσπάθεια και θα αναλόγω τι μου βγει, ποιο μου αρέσει πιο πολύ. Απλά δεν θέλω να είναι πάνω από... Δεν θέλω να είναι πάνω από 5,5-6 εκατοστά. Θέλω να είναι όμως βαρύ, γιατί μάλλον θα πάρω και τα κίδος μαζί, οπότε θα πάρω ένα, ξέρεις, το πιο βαρύ καλάμι, ας πούμε. Πιο... Καταρχήν, τι καλάμι θα ψαρέψουμε. Έχεις το μυαλό σου, κάνουμε το Witcher Challenge ή θα πάρεις κάτι άλλο. Όχι, δηλαδή, θέλω να ψαρέψω τα κίδος τώρα, που βγαίνουν σε λίγο. Κάτι πιο βαρύ. Θα πάρω, σκέψου, θα πάρω τον Exist, τον 3000 με το P06. Τι να βάλω πάνω, μπορώ να πάρω το... Σε Jigger και σε Mojo μπορεί να πάμε... Το Mojo, εγώ πρέπει να ψάξω με το Mojo. Με το Mojo μια χαρά. Ψάξω με το Mojo.
στην Κάλυμνο αυτό το σετάρι μου, τον Exist το 3000, τον είχαμε το Palm, στο Pinwheel. Mm. Το 69 UL Plus, μια χαρά ήταν. Αν και δίνει λίγα. Για να δούμε τις σχεδίες πάλι. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε, αλήθεια. Μάλλον σε αυτό θα πάω. Λίγο πιο μεγάλο είναι. Κοντά στα 7,5. Και είναι λίγο πιο στενό και μου αρέσει πιο πολύ το σχήμα, οπότε θα πάω σε αυτά, κάτσε να κόψουμε τις σελίδες. Μάλιστα. Με ακρίβεια χιλιοστών του χιλιονανομέτρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα Γιώργο τα ξύλα. Εδώ πέρα έχω διάφορα κομμένα. Λοιπόν, πρόσεξε εδώ. Είναι το Αποστόλη. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι ο Άλνος. Είναι το κόκκινο αυτό το ξύλο. Έχουμε... Αυτό δεν το έχω δουλέψει ακόμα. Είναι πολύ ελαφρύ, σαν τον μπάλσα είναι. Αλλά έχει πολλά grains μέσα και το φοβάμαι λιγάκι. Ραγίζει. Όχι, δεν ραγίζει. Εγώ τι χρησιμοποιώ πιο πολύ. Χρησιμοποιώ τον Άλνο, ναι, και τον κέντρο. Εγώ θα ήθελα κάτι σχετικά βαρύ. Α, μπράβο. Ξέρεις κάτι, θα πάρουμε κέντρο που έχω ξανακάνει. Πρέπει να είμαι εδώ. Θα ήθελα κάτι σχετικά βαρύ. Αυτό είναι ένα ωραίο κομματάκι, ξύλο. Πάρουμε κέντρο. Αποστόλη, είδες τα ξύλα που μας έστειλες. Καράκι. Έκανε τον κόπο Αποστόλης και πήγε στο χωριό. Ήρθε από Γερμανία, πήγε στο χωριό. Έκοψε άλνο, πουρνάρι, πεύκο, κάτι τέτοιο θυμάμαι, και κέντρο. Έκανε τον κόπο δέντρα που ήταν για να κοπούνε, δεν έκοψε από το κεφάλι του και μου έστειλε τα κομμάτια και τώρα ήρθε η ώρα, Αποστόλη, έχω φτιάξει πολλά τεχνητάκια με το δικό σου, αλλά ήρθε η Αποστόλη η ώρα να τα... Αποστόλη, αδερφέ μου. Φύλαγε, καρδιαγέ μου, λοιπόν. Κάνε τα καλά σου. Έλα εδώ τώρα να το... Στο τέτοιο. Ή μαχαιράκι εκεί. Το κόψε εδώ, αφού πώς θα έχει το περίγραμμα μετά, έτσι. Τι νοείς, ρε. Πώς θα έχει το περίγραμμα μετά. Εγώ θα το κολλήσω εδώ. Ναι. Θα το δω πόσο φάρδος έχει και θα το κόψω εδώ πέρα. Α, οκ. Okay. Θα έχω ξανακόψει έτσι, σου πολύ αλήθεια. Εμένα θα είναι τόσο. Πώς θα είναι. Όχι παραπάνω. Έκανες και από την άλλη μεριά το... Έχω δώσει το σχήμα που θέλω από κάτω, έτσι όπως το φαντάζομαι, για να έχω πώς θα το πάω περίπου. Ναι, πώς θα το πας. Εγώ θα το κάνω από τις δύο πλευρές. Ξέρεις τι, θα το πιάσω και από τις δύο πλευρές γύρω-γύρω. Και από κάτω θα το κάνω με μαχαίρι μετά. Τριβείο, ρε. Θέλει να πάει ψάρεμα, ρε, μαλάκα, το τριβείο. Τι κάνουμε, κάτσε εδώ μαζί. Αφήστε με λίγο. Άστε με λίγο. Μαλάκα, τώρα έχω δύο. Θα το τρίψει τόσο πολύ που στο τέλος δεν θα είναι ξύλο. Θα τρίβει και τα νύχια του μετά. Και τώρα πιάσουμε να ξύνουμε. Ο Γιώργος και εγώ τελείωσε το τεχνητάκι του χωρίς να στο τριβείο. Εγώ συνήθως στο τέλος δεν φοβάμαι το τριβείο γιατί είναι λίγο τσαπατσούλικο και πιάνω στο χέρι ό,τι είναι για να γίνει μετά. Και μια και τρίβω με Τζορτζ, το λέγαμε και off camera να το συζητήσουμε. Για σένα, ένα τεχνητό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ το χρώμα παίζει ρόλο, τι είναι σημαντικό για σένα σε ένα τεχνητό, τι ψάχνεις να... Για μένα σημαντικό... Ξέρεις πως είμαστε τώρα, σαν τις γιαγιάδες, Έπλες φορέλι μου! Για μένα το τεχνητό, να, καλό είναι να είναι παντρεμένο, να έχει μωρά, στεφανωμένο με ένα καλό παιδί, το τεχνητό. Σας οι γιαγιάδες που πλέκουν οι κουτσοβολεύουν. Έχουμε και ωραία θέα απ' έξω εδώ, με νοικοκές. Φουβερή, φουβερή. Για πες.
Λοιπόν, για μένα, φίλε, στο τεχνητό, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να πιάνει ψάρια. Τι είναι. Σόπα, ρε, ρε. Όχι, δεν έχω κάτι να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο επιλέγω τεχνητά. Πραγματικά το λέω. Δηλαδή, θέλω να μετράω, το βλέπω και κάτι με τραβάει. Τώρα τι να σου πω, όταν το δουλέψω, αυτό που προσπαθώ συνήθως είναι να ταιριάζει με τον τόπο το τεχνητό. Τι εννοείς? Να ταιριάζει με τη ζωή που είχε ο τόπος εκεί πέρα, με τα κυνήγια που είχε ο τόπος, με το τι τρώνε τα ψάρια εκεί, ανάλογα την τριχοπατιά. Δηλαδή προσπαθώ να δω τα βυθίσματά του, να μην είναι που να βυθίζεται πολύ γρήγορα και το χάνω και τέτοια πράγματα. Δεν το βλέπω πολύ επιστημονικά το θέμα τεχνητό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι να έχω 3-4-5 τεχνητά και φεύγω πάω για ψάρεμα, ας πούμε. Κατάλαβες. Μα βοήθησε πολύ, ρε μαλακά. Τι να σε πω, ρε φίλε. Τι φάση, δηλαδή, εσύ το πα αγοράσει ένα τεχνητό σε ένα κατάστημα. Δηλαδή, πάω πάρω τεχνητά για LRF, ας πούμε. Τι, δε, τίποτα, δεν. Αναλόγω τι χρειάζομαι. Κοίτα, εγώ το ξέρει ότι έχω. Ξέρω, στα μήνω, ρε. Να, τώρα φέρνω pencil. Ωραία, τι θε το pencil. Ωραία. Το pencil κυρίω, φίλε, δεν είναι ένα στάνταρ πράγμα που θέλω στο pencil. Δεν είναι ένα στάδιο πράγμα που θέλει. Εσύ τι θες, ας πούμε, στο τεχνητό. Για απάντηση εσύ για να δω πώς. Κοίτα, Γιώργο, στο ράφι μπροστά, να σου πω την αλήθεια, εγώ όπως πολλοί κόσμοι νομίζω είμαι άρρωστο. Δηλαδή, άμα έχω λεφτά θα τα ξοδέψω. Αυτή είναι άλλο. Ότι... Ναι. Και ξέρω ότι ρε παιδί μου πρώτα ένα τεχνητό πιάνει το ψαρά και μετά πιάνει ψάρια. Συμφωνώ. Έτσι, δηλαδή, πρώτα θα δει κάτι πολύ όμορφο, θα πει τι ωραίε λεπτομέρειε, θα εκτιμήσει τη δουλειά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Που έχει πάνω, θα πα το αγοράσει. Από εκεί πέρα στα τεχνητά φτιάχνω εγώ. Έχει κάποια πράγματα που θέλω, ας πούμε, να δούμε. Στα pencil, το έχω ξαναπεί, τι θέλω. Θέλω, αν είναι δυνατόν, στη σταθερή ανάκτηση να μου βγάζει ένα ωραίο S, μια ωραία, δηλαδή, και σταθερή ανάκτηση να μου βγάλει κάποιο κολύμπι. Δεν θα μου βγάλει το τρέμουλο, το τρελό. Κατάλαβα τώρα πώς το ρωτάς. Ναι, δεν θα μου βγάλει ένα τρελό τρέμουλο που θα βγάλει ένα με γλώσσα, αλλά θέλω ένα, έχει μερικές φορές που κάνουν ένα S. Κατάλαβε. Ναι, να βγάζει, δηλαδή, στο σταθερό, στη σταθερή ανάκτηση ένα κολύμπι. Στο twitching να μην μου του παίρνει, δηλαδή όταν το χτυπάω να κάνει φορμάει μπροστά αριστερά-δεξιά για μην μου έρχονται τις αλλαγές από πάνω. Συμφωνώ. Και όταν πέφτει να μπορεί να πέφτει λίγο vibration, δηλαδή να στις παύσεις να παίζει. Ακόμα και στις παυσούλες. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα χρώματα κι αυτά, Γιώργο. Ρε εσύ, πραγματικά δεν ξέρω. Από τη μια μέρα λέω εγώ, ρε φίλε, το χρώμα αυτό έκανε διαφορά. Την άλλη μέρα λέω τα χρώματα δεν πέφτουν με ρόλο. Απ' την άλλη υπάρχουν τεχνητά, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, όπως την ραπάλα, το λευκό με τη μοβ κοιλιά, ας πούμε, που αποδεδειγμένα έχει κάνει μια μικρή διαφορά. Ξέρω κάποια τη Duo, ας πούμε, να θυμάμαι το λευκό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε και πώς βλέπουν τα ψάρια. Έχω διαβάσει, ας πούμε, ό,τι βιβλιογραφία σχεδόν υπάρχει. Με έχουν βοηθήσει και φίλοι ιχθυοβιολόγοι να βρω τη βιβλιογραφία που λέει το πώς βλέπουν ψάρια, πώς αντιλαμβάνονται τα χρώματα, τι γίνεται και τέτοια. Τα συμπεράσματα που βγάζουν είναι πολύ συγκεκριμένα. Σίγουρα αντιλαμβάνονται χρώμα, δεν το αντιλαμβάνονται όπως εμείς. Στη γίνηση τώρα, στην τόσο γρήγορη, εσύ τώρα μιλάς για γρήγορο Twitch. Γρήγορο, τι γρήγορο. Να ψάρει να δει το τεχνητό αυτού. Εγώ νομίζω ότι βλέπει μια χρωματική μια σκιά. Ρε Γιώργο, απ' την άλλη όμως τα μελανούρια, ξέρω, σαργή, όλα τα ψάρια κάνουν επιθέσεις στα κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι φτιαγμένα να κάνουν τόσες επιθέσεις και να μπορούν να βλέπουν λεπτομέρειες. Άμα δεν μπορούσαν να δουν λεπτομέρειες, θα πεθαίνανε. Να σου πω, βλέπει τη λεπτομέρεια όπως τη βλέπει ο κυνηγός. Έχει πάει κυνήγι. Όταν σου βγει η μπεκάτσα, ας πούμε, ενστικτοδός ξέρεις ότι πρόκειται για μια μπεκάτσα. Κατάλαβες πώς το. Δηλαδή, διάλογο, μπέδεψε τις μπεκάτσες με το ψάρι. Ναι, παιδί μου, είναι γρήγορες αντιδράσεις, θεωρώ, το θηρευτή. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Πιο πολύ βλέπει μια κίνηση. Αυτό βλέπει μια κίνηση το οποίο είναι κάτι γνώριμο. Αν αυτό που εσύ του δείξεις με τον τρόπο που το κινείς και τα λοιπά του φανεί γνώριμο, γι' αυτό σου είπα ότι κοιτάω το τεχνητό μου να ταιριάζει με τον τόπο. Τώρα δεν κατάλαβα τι εννοούσες πριν ότι ας πούμε τι κίνηση ψάχνω εγώ και τα λοιπά. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μην έχω πάρα πολύ γρήγορο βύθισμα για να μπορώ να το ελέγχω, γιατί κυρίως τα μέρη που ψαρεύουν είναι ρηχά. Οπότε θέλω ένα normal βύθισμα. Θέλω μια κίνηση στο βύθισμα, έχω καταλάβει ότι βοηθάει αυτό. Γιατί πολλές φορές στο fall χτυπάνε ψάρια. Να έχει αυτό το vibration. Ναι, κάτι να μπορεί να κάνει ακόμα και όταν χάσεις εσύ την επαφή σου για κάποιο λόγο. Κλειδόν δουλέψει εκείνη την ώρα το τεχνητό. Αυτό λέω, στην παύση πάνω, είναι... μπράβο, στην παύση πάνω, μόλις το αφήσεις να κάνει κάτι. Ναι. Να εσύ να ξέρεις ότι εντάξει το άφησα. Παντελή! Ο μέγας αρχισχεδιαστής ο Αντελής. Έλα, Παντελή. Κάνουμε εδώ πέρα τα κουτάκια μας.
Φτιάχνουμε δύο τεχνητάκια. Κάτσε να βοηθήσει. Έλα, παιδί, έλα, ναι. Να βοηθήσει. Φέρνει μια καρακλωτική απ' έξω. Λοιπόν, εγώ. Θες. Θέλω τη γνώμη σου. Τι έφτιαξε ο Γιώργος. Εγώ νομίζω ότι άμα πει Γιώργο, άμα βάλεις βάρος μπροστά. Εκεί θέλω. Εδώ, εδώ, όλο μπροστά. Και το κρυκάκι που εδώ έχει φτιάξει μια ωραία μπονίτα. Όμως. Αυτό. Ναι. Άμα το βάλεις και μπροστά, μπορεί να κάνει. Μπορεί να βάλει το κρυκάκι, να δούμε. Μπορεί, γίνεται. Γιατί μην το βάλεις. Εντάξει. Απλά πάρε, θες να πάρεις το τέτοιο. Έχει πιο λεπτά γυαλόχαρτα στο τρίτο σιρτάρι. Να ξεκινήσει να το κάνεις πολύ. Δηλαδή εδώ, κατάλαβε, για να μας βοηθήσει τη βαφή. Έχουμε πάει, φτάσει σε αυτό. Ήρθα από πάνω με την αφορμή, ναι. Ότι σε πετύχει πολύ. Ότι έχουμε και καλούς επισκέπτες. Προφώστε ήρθα από Παναγιά για δύο ρίτσες. Πού ήσουμε? Έχω να φύγω. Καλοκαίρι. Φιλαράκια. Τι είναι αυτό. Να μπορείς να έχεις μαζί σου όχι πολλά τεχνητά από τον ίδιο τύπο, ναι, ναι. Δηλαδή έχεις 15 pencils, να έχεις 2 pencil, 2 popper, 2 walk the dog, 2 πλανάκια, 3 ξέρω εγώ, τα οποία να είναι σε φυσικό και σε λίγο πιο έντονο χρώμα. Τα πλανάκια, ας πούμε, σε έχεις ένα slim, ένα πιστόβαρο, ένα μεσόβαρο. Δηλαδή να έχει μια ποικιλία από 10-15 τεχνητά και παραπάνω. Και πολλά μπορεί να και μπορεί να λέω. Αλλά τι να μπορεί να δει τι δουλεύει εκείνη τη μέρα. Με ένα vibration. Vibration δεν τα δουλεύουν σχεδόν καθόλου τα vibration. Έτσι. Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό να έχει 5-10 επιλογές να μπορεί να ρίξει. Είναι και θέμα εμπειριών. Δεν είναι και θέμα τόπου. Εγώ αυτά που λέω μπορεί να μην δουλεύουν σε άλλα μέρη. Πήγα στην Κάλυμνο, α πούμε, και κάθε φορά που ταξιδεύω σε τόπο και αλλάζω τόπο, γίνομαι μάστορ από την αρχή, για να μην ξέρω τίποτα. Έτσι. Πήγα, α πούμε, Κάλυμνο, έριχνα ό,τι είχα και δεν είχα σε κάβους πάνω. Που λες, βγήκανε στο πιπί. Και βγήκανε πάνω στον αφρό τα μελανόγια να φάνε σε κάβους 30, 40, 50 μέτρα μπροστά σου. Ποιο θα το έλεγε αυτό, που δεν έβλεπε μελανόγια τρίγιο, να λες ότι τα είδα ρε φίλε να κυνηγάνε αφρό. Ναι. Ξεκολλήσαν από τον πάτο, έβλεπες κάτι τυρκουάζ σιλουέτες να ανεβαίνουν πάνω και να χτυπάνε το πένσιλ. Εκεί που δεν χτυπούσαν τα πλανάκια, τα βιοδιασπόμενα και τα μήνους, που τα πήγαινε εκεί που ήτανε, πατωτά. Το πίπι πένσιλ το έχεις ρίξει καθόλου με το Twitter. Με το Twitter εγώ το δούλευα εσύ. Λοιπόν, τώρα θα μπει βάρος εδώ. Ναι. Θα βάλω ένα κρυκάκι εδώ. Αλλά θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω και με ένα κρυκάκι στο κούτελο, πιο ψηλά, δηλαδή έτσι. Να έρχεται σαν κάπως. Σαν πονίτα να βγαίνει, ναι. Κάνει πολύ ωραία πρέσιμο. Μια σαλιαγκιά εδώ και μια σαλιαγκιά εδώ. Εγώ θα δούμε. Σίγουρα θα το γεμίσω όλο εδώ πέρα μπροστά. Κάνουμε ένα χαράκωμα και θα βάλω βάρη. Και σκέφτομαι να του κάνω ένα τεράστιο μάτι εδώ. Ένα μεγάλο μάτι. Έχω ωραία μάτια. Εδώ. Να είναι ένα χρώμα απλό με ένα μεγάλο μάτι. Δεν θα τα σκάψω. Τα μάτια τα κολλήσουμε πάνω. Μην τα τέτοια. Όταν ο καθιστός αλίμονος σας σηκωθόμουν. Ξέρετε. Γυάλινος είσαι μας τραπάς. Κι όποιον τον δεις τον αγαπάς. Κι όποιον τον δεις τον αγαπάς. Μαστροπαντελή! Για να δεις. Γυαλίνος είσαι. Πού είναι ρε το τέτοιο, το καπάκι. Μαστροπαντελή. Α, πολύ ωραία. Μια πονίτια. Πώς φαίνεται. Πονιτίτσα. Πολύ ωραία.
Έλα, φτιάξε την κυλίτσα, δώσε λίγο αγάπη. Δεν έχει δώσει αγάπη. Να δώσει αγάπη. Για άλλη νόση σε μάνα στραπά. Never mind. Να το κάνουμε seal. The seal of darkness. Να το σιλάρουμε. Λέγει ο Παντελή. Καλά είναι. Το θέλει μάνι μάνι. Να το κάνεις. Δεν έχει ακόμα τέτοιο ρε. Θρέψει. Εγώ βασικά μπορώ να το δοκιμάσω ήδη. Η ώρα της αλήθειας. Κοίτα. Γιώργο, κοίτα πως στέκεται. Και έχει και μπόγιανση. Κοίτα, όχι μην το κάνεις, πρώτα θα το... Έτοιμο. Όχι ρε, θα βάλεις και κόλλα όλο. Έχω βάλει. Σε όλο. Ναι, ναι, παντού. Σίγουρα. Ναι. Θα το κάνεις πολύ λίγο τώρα, κοίτα. Για ρίξε το δικό. Σίγουρα το ρίξει. Ναι. Δηλαδή εσύ θα σου είσαι σηκωμένο. Αυτό του είναι σηκωμένο ρε παιδιά. Ορίστε. Αυτό που θέλω. Τι είπα, να βυθίζεται με τη μούρη να πηγαίνει. Αυτά είναι φίλε. Φίλε καλύτερα δεν γίνεται. Και δεν θα μπλέκει κιόλας. Πολύ καλό. Εγώ λέω το... Λοιπόν, λίγο γυαλό χαρτο ακόμα. Από εδώ και από εκεί και πάμε για βάψιμο. Χέρι να πάω, θα μπει το UV, θα το στρώσω. Τώρα εσύ μπορείς να προσθέσεις διάφορα. Μέχρι στο πλάτη δεν θέλω να την κάνω έτσι κι αλλιώς. Λίγο μπλε. Μπροστά. Βιολετή εδώ. Πω. Εντάξει, έχει πιάσει ψάρια ήδη αυτό ρε. Αυτό έχει βιολετή. Προσέξτε όμως θα κάνω. Γιατί το έκανα αυτό, είναι για να ταιριάζει παιδιά το... η φάση του με αυτό που θα κάνω τώρα. Έτσι. Οπ. Θα μπει και ένα ματάκι χαράξενο και έχουμε ένα πενσιλάκι τώρα που... Γιώργο, πώς φαίνεται. Ωραία ματάκια. Τα μισά έχουν κολλήσει βέβαια πάνω στο χαρτόνι ήδη, δεν πειράζει. Θα πάρω εγώ εδώ αυτό. Ωραίο. Μπαίνει αυτό τώρα εδώ έτσι. Βάλε στο κούτελο, κάντο... πώς το λένε, κύκλοπα. Ορίστε. Ορίστε. Για φέρ το πιο κοντά να το θαυμάσουμε. Βέβαια, θα βάλει εδώ. Έτσι. Mm? Φοβερό. Εντάξει. Μέχρι εκεί φτάνει η τέχνη μου, τώρα μη θέλετε πολλά. Έτοιμο. Τέλειο. Βάλουμε και το βερνικάκι τώρα σε λίγο. Καλό είναι, ωραίο, δεν είναι άσχημο. Εντάξει, κάνει καλό μπάνιο νομίζω. Εντάξει, το βιολετή είναι λίγο too much, αλλά... Ρε, δεν ξέρεις εσύ. Άσε με. Α μας πούν τα ψάρια. Άσε με. Δεν ξέρεις τώρα. Βιολετή, εμένα μου φαίνεται αυτό. Γιατί όλα τα ψάρια έχουν βιολετή. Ως γνωστό. Λοιπόν, Τζόρτζ, ας
Σου κάνω τώρα, εσύ τώρα πες μου εσύ την αβάπη. Λοιπόν, θα σου πω τι θέλω εγώ. Θέλουν τώρα τα γούστα. Εγώ θέλω πάνω από τον καθρέφτη μία πάρα πολύ ελαφριά, πολύ ελαφριά, μπλεδίζουσα απόχρωση. Θα σου βάλω transparent blue. Μπράβο. Και από πάνω... Απλά βιόλο μπλε. Δεν μας πειράζει. Ωραία, έχουμε transparent. Έχουμε στην κοιλιά καθρέφτισμα. Έχουμε. Την κοιλιά θα την αφήσεις όπως είναι. Ωραία. Λίγο μπλε στο πλάι. Transparent. Δεν θες λίγο μοφ τώρα που το έχω... Βάλε, βάλε, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, κράτη. Δεν σου βάλω μοφ, όχι, εντάξει, που δεν σ' αρέσει. Δεν έχω θέση. Όπου καλαγάνε. Όπου φίλε. Όπου καλαγάνε, ρε, τι έχει να γίνει. Θα ξέρεις τι θα κάνουμε. Κάνουμε εκεί και τελίτσες. Γίνουν τελίτσες. Ε, τι τελίτσες όμως. Κίτρινες. Τι κίτρινες μόνο. Κίτρινοκόκκινες, κάτι τέτοιο θέλω. Που να χτυπάει, αλλά όχι μεγάλες, πάρα πολύ λεπτές. Ίσα ίσα. Τι κίτρινες τελίτσες, ρε μάλακα. Τι μου είπες. Αυτή την έμπνευση έχω. Κίτρινες τελίτσες. Σε ανοιχτό χρώμο κάτι. Κίτρινο, πράσινο, δεν ξέρω τι. Εσύ τι θα έκανες. Μπλε. Κάτι να δώσει λίγο... Εγώ φυλάμαι τι θα έκανα. Θα έκανα... Αντιδραστικό. Θα κάνω μαύρο εδώ πέρα για να τονιστεί πάρα πολύ το μάτι. Δηλαδή λίγο μαύρο εδώ να μείνει το μπλε πίσω. Για να το κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα κάνουμε για να τονιστεί το μάτι. Κατάλαβες. Πάντα το κάνουμε αυτό. Εδώ που θα μπει το μάτι, βλέπεις. Okay. Δηλαδή σκέψου ότι αυτό... Ναι, μαζί θα σου. Θα καλυφθεί. Αντιληπτό. Και θα φαίνεται πιο ότι έρχεται έξω. Πάμε εδώ. Για να μπει το μάτι. Και θα έκανα... Τίποτα, ρε, να σου πω την αλήθεια. Θα του ρίχνω μια πέρλα από πάνω και... Ίσως... Ίσως, ας πούμε, να δες ένα εφέ του στυλ. Ξέρεις, μικρά-μικρά... Μικρά-μικρά τελάκια, δηλαδή σαν τελίτσες λίγες. Μια γραμμή εδώ. Μα εγώ θα έκανα σαν τη γραμμή θες, που έχει... Εσύ, ό,τι θες εσύ, μη με... Θα σου πω, τι πώς θες. Είναι η γραμμούλα που έχει το σαλπάκι. Η κίτρινο τέτοια. Ναι. Αλλά σε πολύ λεπτή τελίτσα, αυτό θέλω, προς την ουρά. Σαν κίτρινο. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πηγαίνει, πώς θα φαίνεται τώρα εκεί πάνω. Εντάξει, τώρα θα ήθελε μια δοκιμή. Έχει διάφορα. Δηλαδή θέλω στην παύση πάνω του τεχνητού. Ναι. Στην παύση του που κατεβαίνει με τη μούρη. Ναι. Που θα φαίνεται λίγο να χτυπάει κάτι αντιδραστικό. Δηλαδή θα λέει και κίτρινο το μάτι. Καταλαβες πως το έχω στο νου μου. Ναι. Δεν θα φαίνονται αυτά στην κίνηση πάνω του τεχνητού. Θα φαίνεται στο stop. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Κράτα λίγο να σου χτυπήσω την πέρλα πάνω να δεις πως πάει. Αλλά είναι ωραίο έτσι που το βλέπω. Εγώ νομίζω, Γιώργο, ότι είναι έτσι. Μόλις μπει το μάτι θα πάθεις πλάκα. Το κίτρινο μάτι αυτό που θα βάλουμε πάνω θα πάθεις... Θα δεις, θα... Απλά τι θα κάνω, θα δώσω στο μαύρο λόγω ύπαρξης τώρα με την πέρλα, θα δεις. Μόλις okay, πέσει okay. Η πέρλα... Δηλαδή κοίτα τώρα, ρε φίλε. Καταλαβες. Ναι, ναι. Δεν... Όπως κάνει πάνιο, μπορούμε να βάλουμε... Θα γυρίσω εδώ πέρα πίσω, με λίγο μαύρο μπροστά και τελειώνουμε, καταλαβες. Okay. Κοίτα το, Γιώργο. Κοίτα πως έχει αναμειχθεί τώρα το χρώμα. Κοίτα πως έχει γίνει. Κράτα λίγο. Αυτό με λίγο μαύρο μπροστά μόνο και τελειώσαμε. Και αυτό θέλει λίγο θαλμίαδρο, αλλά εντάξει, δεν το... Θα τα πάμε στον ίδιο. Αυτό είναι το τεχνητάκι του Γιώργου. Γιώργο, δεν ξέρω, θες καμιά, θες μαύρες τελίτσες εδώ. Εγώ θα βάζω τρεις μαύρες τελίτσες έτσι. Εγώ θα έβαζα τελίτσα, αλλά ή το glow τώρα που είπες. Θες glow τελίτσες, βάλουμε glow τελίτσες. Κάνουμε το ίδιο μοτίβο και πίσω.
χαρά είναι. Μπορούμε να βάλουμε και κάμια random. Θες να βάλουμε κάμια random, έτσι. Εγώ εκεί θα το πήγαινα, έτσι που έχει πάει τώρα. Πιο ωραίο έγινε τώρα. Κάναμε μαγεία. Έχεις πάρει χαμπάρι εντωμεταξύ ότι... παίρνει και από κάτω το μπλε. Ναι. Εντάξει, άστα. Κοίτα, Γιώργο, αυτό θα γίνει μπλε γκλόου. Το ξέρεις. Θα ανοίξω στο φως. Κοίτα. Κλείσ' την άδεια. Εδώ. Καλά, εντάξει. Εδώ. Blue glow. Το βλέπεις. Ωραίο. Ωραίο, φίλε, και έχει και βίτσμα. Ω, κοίτα, ωραίο το κοίτα. Ρε, μ' αρέσει το δικό σου πιο πολύ. Θες να τα αλλάξουμε. Θα τα αλλάξουμε. Άκουσα κάποιες ειρωνίες για το βιολετή αυτό. Θα τις πάρουν πίσω κάποιοι. Τα ψάρια θα μας πούνε. Τα ψάρια αυτά, σ' αρέσει το βιολετή ψάρια. Ήρθε το παιδί, επιτέλους. Άντως. Κάτσε εκεί, είναι νωρίς. Δεν είναι μάτι για βιολετή. Δύσκολο το καλοκαίρι να ξυπνάς νωρίς. Άμα ξενυχτήσει κιόλα. Και τι νωρίς, 7 η ώρα, 7 και είναι. Ήρθε όμως ο Καλαγάνης, ξεκινάμε. Με τσίπλα στο μάτι. Αλλά ξεκινάμε. Πάμε να δούμε. Θα δούμε χαβούζα. Πάμε να δούμε τη χαβούζα, τι κάναμε τα ψαράκια. Θα γίνει το τεστ τώρα. Άρα και εγώ τα τέσταρα, ξέρω. Τότε. Μια χαρά. Θα πάμε από εδώ γιατί είχε από εδώ για λες. Φως είναι απ' την άλλη. Α, μπράβο, θα δω. Πώς σου φαίνεται, Τζόρτ? Αγαπά, πάρα πολύ μ' αρέσει. Θα κάνει τίποτα? Εγώ νομίζω ότι θα κάνει. Σίγουρα. Έχει πολύ, πολύ καλή πλεύση. Πίσω τώρα που το βλέπω, η κοιλιά, φίλε, βαράει στο μάτι. Ναι. Κάνει ένα πολύ ανοιχτό S, κάνει και λίγο rolling. Εγώ αυτό, Γιώργο, θα το χρησιμοποιήσω σταθερή ανάκτηση για μελανούρια. Αυτό εδώ, το βλέπεις, αυτό εδώ πέρα, το σιγάνο. Αλλά το κυριότερο που θα κάνω είναι τούτο εδώ. Εντάξει, κλασικά. Άμπρα, δώσε twitching, διχοπατιά, ή το αφήνεις μεσόνερα, πέφτει και ξεκινάς. Πόσα γραμμάρια βγήκανε? Βγήκε αυτό, βγήκε κοντά στα 10.